σε νέους περιορισμούς μπαίνει η ζωή των Ελλήνων από τις 6 αύριο το πρωί. Στην Κρήτη που βρίσκεται στη ζώνη επιτήρησης, τα νέα μέτρα προληπτικού χαρακτήρα δεν φέρνουν ριζικές αλλαγές, με τους κρητικούς να φέρονται πρόθυμοι να τα εφαρμόσουν. Αφού το διορίζει ο νόμος, εμείς θα κάνουμε. Θα αλλάξουν τον νόμο. Η μάσκα θα είναι από αύριο και για ένα μήνα μόνιμο αξεσουάρ, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Ναι, θεωρώ ότι καλό είναι να είμαστε όλοι προστατευμένοι. Φοράω κάθε μέρα όταν βγαίνω έξω στα Χανιά. Οι μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων είναι εκείνοι που καλούνται να κάνουν ένα βήμα παραπέρα στην προσπάθεια πρόληψης, αφού γίνεται υποχρεωτική η χρήση μάσκας και στα διαλύματα. Μάλιστα, στο σχετικό ΦΕΚ διευκρινίζεται και πώς θα διεξάγεται το διάλειμμα μάσκας, η αποφόρτιση δηλαδή των παιδιών από τη συνεχή χρήση της. Είναι δύσκολο, το αντιλαμβάνομαι γιατί και εγώ καθημερινά φοράω τη μάσκα, αλλά νομίζω ότι επιβάλλεται. Είναι ένας τρόπος προστασίας. Στα οριζόντια μέτρα που τίθενται σε ισχύ σε όλη την επικράτεια, περιλαμβάνεται και ο περιορισμός της κυκλοφορίας από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. Ποιος κυκλοφορεί την ώρα είναι νεολαία μόνο από αυτοί που τα συνήθως με τα πάρτι αυτά τα δημιουργήσαν αυτά τα πιο πολλά κρούσματα. Όχι, δεν βοηθάει τίποτα. Αυτό δεν βοηθάει τίποτα. Τη μέρα κυκλοφορεί όλος ο κόσμος. Το βράδυ να το κάνει τι, τα ανοιχτοπούλια. Εγώ συμφωνώ γιατί είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση και εδώ. Βλέπω τους νέους και ειδικά προχθές που κατέβηκα στο λιμάνι, γινόταν το αδιαχώρητο. Η εστίαση είναι ο κλάδος στον οποίο εφαρμόζονται και πάλι πιο αυστηρά πρωτόκολλα. Τα μπάρ, εστιατόρια, καφέ και χώροι διασκέδαση στην Κρήτη θα κλείνουν από τις 11.30 το βράδυ αντί για τις 12 που κλείνουν σήμερα, με εξαίρεση το take away και το delivery, ενώ απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ κατά τις ώρες αυτές. Είναι λιγότερο προσωπικό, μειωμένο ωράρια και αναγκαστικά κάποιοι θα πρέπει να βγουν σε αναστολές. Γενικά είναι ένα πλήγμα για τους εργαζόμενους στην εστίαση. Όσο να ναι είναι. Γιατί λιγότερα μεροκάματα. Η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα και κάποιες συγκεκριμένες πόλεις και περιοχές της Ελλάδος από αύριο θα έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Ακούγεται ότι τουλάχιστον 100.000 εργαζόμενοι, συνάδελφοί μας πανελλαδικά, τις επόμενες μέρες θα βρεθούν πιθανότατα εκτός εργασίας. Αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί και εμάς. Τα καταστήματα εστίασης υποχρεούνται να λειτουργούν στο 50% της δυναμικότητάς τους, με τα μισά δηλαδή τραπεζοκαθίσματα, με τήρηση αποστάσεων και μέγιστο αριθμό ανά τραπέζι τα 6 άτομα. Τα μέτρα είναι λάθος. Δεν γίνεται ότι από τις 12 και μετά κολλάμε, ενώ πριν τις 12 δεν κολλάμε. Είναι λάθος τα μέτρα. Και αν μέχρι σήμερα τα νυχτερινά κέντρα με ζωντανή μουσική είχαν προσαρμόσει το ωράριό τους συνεχίζοντας τη λειτουργία τους, από αύριο, αν οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα κρατήσουν ανοιχτά, θα πρέπει να αναζητήσουν τον τρόπο, μιας και επιβάλλεται καθολική απαγόρευση ζωντανής μουσικής. Πιστεύω ότι έπρεπε και πιο μπροστά να είχαν γίνει, νομίζω εγώ. Η τηλεεργασία θα είναι υποχρεωτική σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε ποσοστό 50%, όπως και η τηλεκπαίδευση στα πανεπιστήμια. Ταυτόχρονα αναστέλλεται το επισκεπτήριο σε όλες τις δομές πρόνοιας, όπως είναι οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Δεν τηρούν σωστά τα μέτρα. Αλλού είναι σωστά, αλλού είναι λάθος. Αλλαγές φέρνουν τα νέα μέτρα και για τους συνεφίλ στην Κρήτη, οι οποίοι καλούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά το εισιτήριό τους για τον κινηματογράφο. Την ίδια στιγμή επιτρέπονται οι συναθροίσεις μέχρι 50 ατόμων. Ούτε αποστάσεις τηρούνται, ούτε μάσκες. Η μάσκα είναι στο πηγούνι. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να βγαίνει ζημιογόνο για το γενικό καλό. Για την ώρα συνεχίζουν να λειτουργούν λιανεμπόριο, χονδρεμπόριο, σχολεία, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι, βιομηχανία, ενώ επιτρέπονται μετακινήσεις από νομό σε νομό.